παραφυλάξαμε τέλος πάντων. Βρήκαμε αυτό το μοναδικό κορίτσι, η Ξανθήπη μας. Και λέει ωραία πράγματα. Δηλαδή, δεν θα σας πω, θα το δούμε και στο βίντεο. Δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Καθόλου να μην αφήσω ένα ερωτηματικό. Λέει κάτι για το Βεβικιό. Πάρα πολλά. Αλλά περίμενε, θα σου πω. Θα σου δώσω τιτλάκια. Τύπου. Έχει μιλήσει στο τηλέφωνο για να ξεκαθαρίσει κάτι με το Δήμο Βερίκιο. Έχει δημόσια, έχει τσακωθεί με το Δήμο Βερίκιο. Και αυτό που μου άρεσε περισσότερο απ' όλα είναι. Της έχει γίνει πρόταση από κάποιο άλλο κανάλι. Θέλει να φύγει από τον Α. Το έχει ψάξει ή την έχουν ψάξει εκείνη για να φύγει από τον Α. Μιλάει ανοιχτά πάντα. Πολύ. Πιο ανοιχτά δεν υπάρχει. Για πάμε να τη δούμε. Κυρία Χατζηβασιλείου, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Σας χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία και φως. Κακίες κρατάτε. Αστειεύεσαι, γιατί να τοξινωθώ, γιατί να δηλητηριαστώ. Συγχωρώ, απελευθερώνω και προχωρώ. Αυτό θα πει συγχωρώ, να μπορούμε να χωράμε όλοι ταυτόχρονα. Συγχωράμε. Έχετε συγχωρήσει και τον κύριο Βερίκη. Εννοείται. Από την πρώτη στιγμή. Δεν κρατάω κακία σε κανέναν. Η Χατζηβασιλείου βάζει κάτω 2 εικοσάρες, Δήμο. Οπότε δεν πιστεύω. Είναι πολύ δίκιο να μιλάς για την ηλικία. Καταρχήν, έχεις δει, αγάπη μου, γιατί δεν έχεις δει τίποτα. Όχι, 2 εικοσάρες. Συγγνώμη. Έχετε συζητήσει μαζί του για όχι, όλα. Όχι, δεν έχω συζητήσει μαζί του για τίποτα. Δεν πήρα κανένα τηλέφωνο, δεν σήκωσα κανένα τηλέφωνο ποτέ. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτός που βγάζει ένα προβληματισμό αρνητικό, αν θέλεις, για κάποιον άλλον. Αυτός έχει το πρόβλημα, αυτός το βιώνει. Αυτός βιώνει το θυμό, τον αρνητισμό, το κακό συνέστημα. Εγώ είμαι απ' έξω, δεν το βιώνω. 14η σεζόν. Απίστευτο και όμως αληθινό. Γιατί μόνο το αληθινό έχει διάρκεια. Τώρα στα τηλεοπτικά, όποια μέρα και όποια ώρα και αν επιλέξει ο σταθμός να σας βάλει, εσείς είστε αξιοπρεπέστατα πρώτοι. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας αξιοπρεπέστατα με αγάπη. Τώρα, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το θέμα είναι να μιλάμε στην καρδιά των ανθρώπων. Αυτό κάνουμε με αυτή την εκπομπή. Και αυτή τη δόνηση που έχουμε εκεί στο πλατό με τους ανθρώπους που έρχονται και έχουν ένα τεράστιο αίτημα ζωής, έτσι. Αυτό το συνέστημα νομίζω ότι το περνάμε και στο κοινό που μας παρακολουθεί πιο μακριά, που είναι από το σπίτι. Αυτό είναι σπουδαίο, είναι μαγικό και ευχαριστώ τον Θεό που μου δίνει αυτή την εκπομπή και αυτή τη δυνατότητα. Κάνατε ποτέ τη σκέψη να αλλάξετε ίσως τηλεοπτική στέγη. Εγώ δεν έκανα τέτοια σκέψη. Άλλες στέγες έχουν τέτοιες σκέψεις. Αλλά εγώ είμαι καλά εκεί που είμαι, δόξα τω Θεώ, είμαι ευγνώμων, γιατί κάνω μια εκπομπή που αγαπάω πάρα πολύ. Και δόξα τω Θεώ, όλα είναι καλά. Είχε όρεξη να μιλήσει. Μίλησε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ ανοιχτά για όλα. Προσωπικά, μια γνώμη, επειδή είναι γνωστό και από συνεντεύξεις που έχω δώσει παλιά, ότι εντάξει, δεν είναι το καλύτερό μου η κυρία Χατζηβασιλείου, ούτε η εκπομπή της έχω πει ότι είναι κατά την άποψή μου σκληρό reality. Πιστεύω.